Καλησπέρα φίλοι μου. Ξεκινήσαμε και σήμερα το live και θα περιμένω να μπείτε μέσα να συνεχιστεί η διαδικασία. Μόλις μπουνε καμιά 30 άτομα, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τον πρόλογο και μετά θα κάνετε ή να γράψετε από τώρα τις ερωτήσεις σας. Ωραία. Μέχρι να μπουν οι φίλοι μας μέσα, θα πούμε για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε εγγραφή για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις και να βλέπετε από εκεί τα βίντεο που έχουμε φτιάξει, καθώς και τις λίστες. Ωραία. Ακούγομαι καλά. Ελπίζω να φαίνομαι και ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Φλόρα, Κατερίνα, Ελένη. Λοιπόν, γεια σου Αργυρούλα, Χρήστος. Μέχρι στιγμής. Καλησπέρα στην Αγγελίνα. Λοιπόν, η Εύη, η Λίλη, ο Γιώργος, η Γεωργία. Λοιπόν, τι ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αλίκη. Για να δούμε, μπήκανε μέσα άτομα. Ωραία. Καλώς την Πάρη. Λοιπόν φίλοι μου, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Φτιάξουμε λίγο και την κάμερα. Ωραία. Να με βλέπετε καλά. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τον πρόλογο μιλώντας για τα διάφορα εσωτερικά μας κυκλώματα. Γεια σου Σοφία. Τα εσωτερικά κυκλώματα είναι όπως τα ηλεκτρικά κυκλώματα, φίλοι μου. Ξέρουμε όλοι ότι ένα κύκλωμα για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μηχάνημα χρειάζεται ρεύμα. Αυτό το ρεύμα είναι η συνείδηση στην πραγματικότητα που μέσα στο δικό μας ψυχισμό λειτουργεί τα διάφορα κυκλώματα. Κάθε μηχανή λοιπόν για να λειτουργήσει, κάθε πρόγραμμα για να λειτουργήσει από μόνο του, επειδή είναι καλό στη Μαρία και την Ελεάνα, από μόνο του για να λειτουργήσει, φίλοι μου, δεν μπορεί. Χρειάζεται κάτι να του δώσει μια ζωή. Όπως τα μηχανήματα δίνουμε ζωή μέσω του ρεύματος για να το κάνουμε να λειτουργήσει, έτσι και στα διάφορα εσωτερικά μας μηχανήματα χρειάζεται να δώσουμε συνείδηση για να παίξουν τα διάφορα προγράμματα που έχουμε μέσα στο ψυχισμό μας. Βλέπετε ότι εγώ τα λέω κυκλώματα γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας κύκλος από μια αιτία και ένα αποτέλεσμα. Αυτός ο κύκλος από μια αιτία και ένα αποτέλεσμα, φίλοι μου, είναι γιατί κάθε κυκλωματάκι μέσα, κάθε προγραμματάκι που έχουμε μέσα μας έχει τη δική του λογική. Βλέπετε, αναλόγως στις συχνότητες, λοιπόν που έχουμε, δημιουργούμε τα διάφορα εγώ μας, τις διάφορες απόψεις μας. Κάθε άποψή μας, αναλόγως στη συχνότητα είναι από μόνο του ένα μικρό κυκλωματάκι. Αυτό το μικρό κυκλωματάκι κάνει ένα κύκλο δηλαδή στην πραγματικότητά μας και διαμορφώνει σε μας μια συγκεκριμένη λογική. Η λογική δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κύκλωμα. Το κύκλωμα, όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε με το ρεύμα, τι είναι στην πραγματικότητα? Ρεύμα, ροή. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, ηλεκτρόνια θα λέγαμε μαζί, όπου μπαίνουν σε μια σειρά και είναι σαν να μεταδίδουν το ρεύμα. Αυτό στην πραγματικότητα γίνεται και σε εμάς. Κάθε είδους ρεύματος θα λέγαμε μέσα μας, για να δημιουργήσουμε αυτά τα διάφορα προγράμματα στη ζωή μας, τους διάφορους πληθυσμούς μας, μέσα μας είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βασίζονται πάνω σε κυκλώματα, σε διάφορες λογικές. Άρα υπάρχουν μερικές λογικές, μερικοί κύκλοι που γίνονται κάτω από τα δικά μας μικρά κυκλώματα, που λέμε τα μικρούλικα κομμάτια του εαυτού μας, τα διάφορα εγώ μας, οι διάφοροι ελαττωμένοι αυτοί μας, τα διάφορα κυκλώματα, και υπάρχει και το πιο μεγάλο κύκλωμα το δικό μας που λέμε ο πιο ολιγός εαυτός μας. Έτσι ακριβώς υπάρχει και το γήινο κύκλωμα που λέγεται ότι η λογική της φυσιολογίας, τη λέγαμε, της φύσης της γης. Κάθε φορά λοιπόν υπάρχει ένα πιο μεγάλο κύκλωμα που εμπεριέχει μια πιο ύψιστη λογική, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτές οι λογικές οι οποίες εμείς ξεκινάμε και τις ανεβαίνουμε σιγά σιγά από το μικρότερο του κύκλωμα στο πιο μεγάλο και είναι σαν να επεκτηνόμαστε μέσα στην εξελικτική μας πορεία, μας κάνει να αλλάζουμε πολλές φορές διάφορες λογικές. Και τι είπαμε εδώ πέρα? Ότι οι διάφορες λογικές που έχουμε δεν είναι τίποτα άλλο από ορισμένες επιβεβαιώσεις του ψυχισμού μας μέσω της πραγματικότητάς μας. Επομένως, αυτά τα κυκλώματα που έχουμε είναι διάφορες επιβεβαιώσεις στο τι νομίζουμε, μια λογική που με φτιάξει για τον εαυτό μας, μέσα μας, στον ψυχισμό μας, ορισμένα προγράμματα, αρνητικά ή θετικά, που όλα ξεκινάνε από μια αιτία, φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα, ασχέτως αν για μας είναι συνειδητά ή ασυνείδητα. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε κάτι να λειτουργεί, ξέρουμε ότι πίσω του κρύβεται ένα κύκλωμα. Και ξέρουμε ότι αυτό το κύκλωμα παίρνει τη συνείδηση από τον εαυτό σας. Εμείς δηλαδή έχουμε δώσει ζωή σε κάθε ψυχικό κύκλωμα για να μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει εις πέρας αυτό το οποίο είναι προγραμματισμένο να μας δώσει, που λέγεται το βίωμα, το ανάλογο βίωμα. Αυτά, φίλοι μου, τα διάφορα κυκλώματα ρουφάνε ενέργεια από εσάς. Και αν θέλουμε εμείς να τραβήξουμε πίσω, τα λέγαμε, αυτή την ενέργεια, είναι φυσικό ότι δεν πρέπει να το ταΐζουμε. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι για κάποιο λόγο έχουμε φτιάξει αυτά τα διάφορα κυκλώματα για να δουλεύουν αυτά τα προγράμματα. Όταν εμείς σβήσουμε το ρεύμα, είναι φυσικό ότι το μηχάνημα πάβει να λειτουργεί. Έτσι και σε εμάς, όταν εμείς πάψουμε να δώσουμε εκεί συνείδηση, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ένα, το πρόγραμμα σταματάει, και ένα, ότι εμείς μπορούμε να μαζέψουμε αυτό το ρεύμα για να μπορούμε να το δώσουμε σε ένα άλλο κύκλωμα. Μπορεί αυτό το κύκλωμα να είναι πανομοιότυπο, αλλά μπορεί αυτό το κύκλωμα να είναι για ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, για ένα πιο ευδαιμονικό, θα λέγαμε, πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι? Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς τραβάμε το ρεύμα από τα μικρά κυκλώματα, μπορούμε να το βάλουμε όλο αυτό το ρεύμα για να μπορεί να λειτουργήσει μεγαλύτερα μηχανήματα. Βλέπετε, όλα τα μηχανήματα δεν θέλουν ακριβώς το ίδιο, τα λέγαμε, το ίδιο ποσό ρεύματος για να δουλέψουν. Έτσι ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Για να μπορέσει να δουλέψει μέσα μας ένα ευδαιμονικό, θα λέγαμε, πιο συλλογικό, πιο ανώτερης κλίμακας πρόγραμμα, είναι φυσικό να χρειάζεται να μπορούμε να του δώσουμε ανώτερης ποιότητας τροφή, όπως είχαμε πει, ανώτερης ποιότητας ενέργεια. Επίσης θέλω να σας πω, φίλοι μου, ότι αυτά τα μικρά κυκλώματα μπορούν μέσα, αν δεν είναι καταλήλως αποστηρωμένα το ένα με το άλλο και στην κατάλληλη, σωστή, τα λέγαμε, θέση, να δημιουργήσουν τα διάφορα βραχικυκλώματα. Και αυτά είναι τα διάφορα κόμπλεξ που λειτουργούν μέσα μας. Όταν εμείς αυτά εδώ πέρα τα προγράμματα που έχουμε ή τα κυκλώματα τα έχουμε και το ένα είναι σε αντιδιαστολή με το άλλο. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί πέρα δημιουργούμε μέσα στον ψυχισμό μας διάφορες τριβές από αυτά εδώ πέρα τα κυκλώματα και διάφορες σπινθήρες φεύγουν έξω και ή μπορεί τα κυκλώματα να καούν ή να κάψουν, θα λέγαμε, το δικό μας, θα λέγαμε, μηχάνημα, το δικό μας εαυτό. Αυτά είναι τα διάφορα βραχικυκλώματα που βλέπετε ότι ο κόσμος αρχίζει και χάνει, θα λέγαμε, την ενέργειά του, αρχίζει και χάνει όλο αυτό το δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να κρατάει. Άρα τι βλέπουμε, ότι χώρια ότι εμείς έχουμε αντιστάσεις και υπερθερμαίνονται αυτά τα κυκλώματα γιατί δεν είναι τόσο συμβατά με τη συνείδηση του καθένα, απ' την άλλη έχουμε και απώλειες. Ακριβώς όπως δουλεύει λοιπόν το ρεύμα στα μηχανήματα, έτσι δουλεύει και η συνείδηση, το φως, το ιστορικό, το κοσμικό μέσα από μας. Και έρχεται η ώρα εκείνη που εμείς ξέρουμε ότι έχουμε απώλειες από τη μία πλευρά, πέφτοντας στους διάφορους εθισμούς, δημιουργώντας διάφορα κυκλώματα που δεν είναι, να λέγαμε, δικά μας, ανάλογα το ρεύμα που του δίνουμε, και δεν δουλεύουν αρμονικά. Και το άλλο, το θέμα μας είναι, όπως είπαμε, η απώλεια και το βραχικύκλωμα. Αυτά τα πράγματα τα φτιάχνουμε όταν εμείς μέσα μας, θα λέγαμε, είμαστε ικανοί να δυναμώσουμε λίγο την αντοχή μας στο κοσμικό, θα λέγαμε, ρευστό. Κάθε φορά που εμείς γινόμαστε καλύτερα κανάλια, μπορούμε να κατεβάσουμε πιο πολύ φως μέσα μας. Έτσι υπάρχουν μερικές τεχνικές, φίλοι μου, τις οποίες έχετε ακούσει, για τις διάφορες πρακτικές για το πώς θα αναπτύξουμε τη κουνταλίνη, έτσι, όπου εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε διάφορες πρακτικές για να κατεβάσουμε έναν κεραυνό, ο οποίος κεραυνός θα κεραυνοβολήσει τα μικρότερα κυκλώματα και θα τα κάψει. Αυτή είναι όλη η έννοια, το πώς εμείς μπορούμε να ενωθούμε με τέτοια πηγή ενέργειας ώστε να κεραυνοβολήσουμε, δηλαδή να κατεβάσουμε τόσο ποσοστό συγκεκριμένης κοσμικής ενέργειας ώστε να κεραυνοβολήσουμε και να κάψουμε τα διάφορα μικρά ελαττώματα, τα οποία λέμε τα ελαττώματα, τα εγώ μας, τα κυκλώματα αυτά τα μικρά. Αυτή η πρακτική, η βίαιη πρακτική, γιατί περί βίας πρόκειται, προχωράει βέβαια στην εξέλιξη και στην ελάττωση και στο κάψιμο των διαφόρων εσωτερικών μας μικρών ελαττωμένων εαυτών. Παρ' όλα αυτά όμως θέλει μεγάλη υπερπροσπάθεια για να μπορούμε εμείς να αντέξουμε όλο αυτό το ρεύμα το οποίο καλούμε να κατέβει για να κάψει τα διάφορα μικρά κυκλώματά μας. Όλο αυτό, φίλοι μου, σας το λέω για να δείτε ότι μπορούμε με πάρα πολλούς τρόπους να αποδείξουμε αυτό που συμβαίνει και για αυτά τα πράγματα τα οποία μιλάμε. Μπορούμε να τα πούμε χημικά, φυσικά, μέσω του ηλεκτρισμού, μέσω όλων των αντιπροσωπιών των οποίων υπάρχουν στη φύση και μας δείχνει, θα λέγαμε, τις πρακτικές, τις διδασκαλίες για τις οποίες μιλάμε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να γράψετε κι εσείς τις δικές σας ερωτήσεις, να αναπτύξουμε και άλλα θέματα, να μην μιλάω μόνο εγώ. Έχοντας κάνει αυτό το πρόλογο, θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι με τις πρακτικές και την αναβάθμιση, τα λέγαμε, και δημιουργώντας μέσα μας ένα μεγάλο κύκλωμα ή ενώνοντας τον εαυτό μας, τη συνείδησή μας, με το κύκλωμα της παγκόσμιας αγάπης, δηλαδή με τη συμπαντική νομοτέλεια, είμαστε ικανοί εμείς τότε να συγχωρέσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το κύκλωμα που δουλεύει είναι πιο μεγάλο από εκείνα τα ελαττωμένα μικρά κυκλωματάκια που δεν μπορούν να χωρέσουν παραπάνω φως και παραπάνω κατανόηση, γιατί το φως είναι επίγνωση, είναι κατανόηση. Θέλω επίσης να σας πω για αυτό το πράγμα, για τη συγχώρεση, ότι τις περισσότερες φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε το λάθος να βάζουμε τον άλλον μέσω της αλήθειας σε μία ενοχή. Όμως ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να συγχωρεί αποφεύγει την ενοχή σαν το διάβολο το λιβάνι, όπως λένε. Γιατί απλά είναι ένας πόνος ανώφελος, ένας πόνος που δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Βλέπετε τόσο καιρό η Εκκλησία είχε βάλει τον κόσμο μέσα στην ενοχή, στην ενοχή, χωρίς να έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να έχουν πάει τον άνθρωπο στην καρδιά. Δεν μπορούμε κάποιον να το βάζουμε στην ενοχή χωρίς να του έχουμε δώσει το κλειδί της συγχώρεσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, δείτε τώρα στον κόσμο, από την πολλή ενοχή τόσο καιρό που είχαν παίξει λόγω των θρησκειών που τους βάζαν συνέχεια σε ενοχικά πράγματα, χωρίς όμως να του δίνουν σωστά τις διδασκαλίες για να μπορούν να έχουν παράλληλα και τη συγχώρεση, ή επειδή οι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν εμαθαίνανε βαθιά να φτάσουν στην καρδιά για να μπορούν να φέρουν τη συγχώρεση, μια ενοχή είναι ένας τσαμπαπώνος. Μια ενοχή είναι κάτι που δεν αρέσει στον καθένα. όταν δεν μπορεί να το μετασχηματίσει σε μια συγχώρεση και σε μια μετανόηση. Βλέπετε πόσο αποστροφή λοιπόν έδειξε ο κόσμος σε όλες αυτές τις δασκαλίες που μιλάγαν για την αλήθεια. Γιατί μια αλήθεια που πονάει πρέπει να βασιστεί πάνω σε μια θέληση του άλλου να μπορεί να τη δεχτεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί τόσο πολύ αποστροφή για την αλήθεια και βλέπετε ότι ο κόσμος τόσο πολύ δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, σε εισαγωγικά, γιατί τόσο καιρό ήταν μέσα στην ενοχή και προτιμάει να του πούνε τόσα πολλά ψέματα παρά μια συγκεκριμένη αλήθεια. Άρα βλέπουμε, φίλοι μου, ότι η ενοχή πάει παράλληλα με τη συγχώρεση και ότι αν ένας άνθρωπος δεν έχει τα δύο πράγματα δεν θέλει να κάτσει να πονάει τσάμπα. Ας προσέχουμε λοιπόν εμείς να δώσουμε στον άνθρωπο την ουσία εκείνη ώστε να μπορεί να φτάσει, θα λέγαμε, να φτάσει στο τσάκρα της καρδιάς ή θα λέγαμε να μπει στο κέντρο του ή θα λέγαμε να μπορεί να ξεφύγει από τα κατώτερα, θα λέγαμε, τσάκρα, αυτά τα τρία, τα κατώτερα, τα κάτω διαφραγματικά όπως έχουμε πει. Και τώρα θα σας πω ένα μεγάλο κλειδί για να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Φίλοι μου, κάθε φορά στη φύση βλέπουμε ότι αυτή η ενέργεια που μεγαλώνει, θα λέγαμε, τα πράγματα, που τα αναπτύσσει τα πράγματα, έρχεται σε μια κορύφωση. Βλέπετε ότι σε όλα τα πράγματα, ενώ υπάρχει μια ενωτική πορεία, ξαφνικά αρχίζει να σταματάει. Είτε στην ηλικία μας, για να γίνουμε γίγαντες, κάποτε σταματάει η ανάπτυξή μας. Όπως τα δέντρα, θα μεγαλώναν και θα φτάνανε μέχρι τον ουρανό και θα περνάγανε στο διάστημα. Τι είναι αυτό το πράγμα που σταματάει, θα λέγαμε, όπως αυτά τα δύο που σας είπα, αλλά και τόσα άλλα πράγματα, και σταματάει την ανάπτυξη? Τι είναι αυτό το πράγμα άραγε που ξαφνικά δίνει τόση όθηση να μπορεί να υπερβεί τη βαρύτητα της γης και να ξεκινήσει και μετά από λίγο πάλι χάνεται αυτή η δύναμη και ξαφνικά πηγαίνουν όλα προς τα κάτω και η βαρύτητα ξανανικάει? Είναι αυτό το πράγμα ότι είμαστε συγκεκριμένοι πάνω σε μια, θα λέγαμε, μηχανική θέληση που μας δίνει ένα μηχανικό τέμπο μέχρι ενός σημείου. Αυτό το σημείο μετά, για να μπορεί να συνεχίσει παραπάνω, χρειάζεται να κάνουμε μια απαιτούμενη, θα λέγαμε, πθυσία, ένα απαιτούμενο μετασχηματισμό της ενέργειας σε ένα άλλο τέμπο. Αλλιώς, έτσι όπως έχει φτιάξει η φύση μας, φίλοι, τη βλέπουμε ότι εμείς από το πρώτο τσάκρα, στο δεύτερο τσάκρα, στο τρίτο τσάκρα ανεβάζουμε την ενέργεια, την εκλεπτύνουμε, μεγαλώνει σιγά σιγά, αλλά όμως το τέταρτο τσάκρα δεν μπορούν να μπουν οι φίλοι μας. Γιατί δεν μπορούν να μπούμε? Γιατί εκείνη την ώρα είναι κάτι που σταματάει την άνοδο και μας ξαναρίχνει κάτω και συνεχόμενα λοιπόν δουλεύει η ανθρωπότητα τόσες χιλιάδες χρόνια σε αυτά τα τρία τσάκρας. Αυτά τα τρία τσάκρας λοιπόν, τα κάτω διαφραγματικά, έτσι, είναι για αυτόν τον καιρό, για το μέσο άνθρωπο, αυτό το όριο που βάζει η φύση για να μπορεί να παίξει ο καθένας όλα αυτά τα πράγματα, τα μαθήματα και όλα αυτά τα, θα λέγαμε, τους ρόλους για να μάθει τα διάφορα εγώ του, τους εαυτούς του και τις απόψεις του. Αυτοί που θέλουν να περάσουν, φίλοι μου, στο τέταρτο τσάκρα, πρέπει να καταλάβουν ότι μηχανικά δεν θα γίνει εξελικτικά από μόνο του, παρά μόνο στον καινούριο κύκλο εσάρκωσης της ανθρωπότητας. Αυτοί που θέλουν πραγματικά να βιώσουν την πράσινη ακτίνα στο εδώ και τώρα, πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που η φύση η ίδια τους προσφέρει. Πρέπει να κάνουν ένα άλμα παραπάνω από αυτή την όθηση που η ίδια η φύση τους προσφέρει. Άρα, θα λέγαμε, πρέπει να επεκτείνουν την ανάπτυξή τους λίγο παραπάνω από αυτό που η ίδια η φύση όλων των ανθρώπων, του μέσου ανθρώπου, μας προσφέρει. Εκεί έρχεται η έννοια να μπορούμε να μετατρέψουμε. Και τι είναι αυτό που μετατρέπουμε, φίλοι μου, για να μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτό το φράγμα του Δία και να μπούμε στους δικούς μας ουρανούς και στους δικούς μας εθέρες? Τι είναι αυτό το καύσιμο που πρέπει να το μετατρέψουμε? Τι είναι αυτή η ύλη που έχουμε μέσα μας, η ενέργεια που έχουμε μέσα μας, που αν εμείς τη μαζέψουμε και τη μετατρέψουμε μπορεί να μας δώσει εκείνη την όθηση, όπως τους πυράβλους που βάζουμε στο διαστημόπλιο για να μπορούν να βγουν έξω, θα λέγαμε, από την ελκτική δύναμη της γης? Τι είναι αυτό? φίλοι μου, αυτό το πράγμα είναι ο εγωισμός. Αυτός ο εγωισμός είναι που πρέπει εμείς την ώρα που έχουμε περάσει στα τρία τσάκρα να προσπαθήσουμε να το μετατρέψουμε, έτσι, ώστε να πάρουμε εκείνη την όθηση να περάσουμε στο τέταρτο τσάκρα της καρδιάς. Δεν μπορούμε με εγωισμό, φίλοι μου, να μπούμε στην καρδιά. Δεν φτάνει ο εγωισμός, ή θα λέγαμε ο εγωισμός μας κρατάει φυλακισμένος στα τρία τσάκρα. Κάποιος που θέλει πραγματικά να βρει εκείνη την ενέργεια, να μεταπηδήσει σε μια ανώτερη οκτάβα, σε μια ανώτερη κλίμακα, πέραν από αυτά που η ίδια η φύση μας προσφέρει, καθώς η φύση μας δίνει την ικανότητα να παίξουμε το ρόλο του ανθρώπου, της επιβίωσης, της διανόησης, των συναισθημάτων, αλλά μέσα από το εγώ μας, μέσα από τον εαυτό μας. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τη συμπαντική αγάπη? Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει να νιώσουμε πραγματικά την ένωση? Είναι ο θάνατος, τα λέγαμε, του εγώ. Ο θάνατος του εγωισμού μας. Αλλά όταν μιλάμε για θάνατο, ξέρουμε όλοι ότι στην πραγματικότητα είναι μια μετουσίωση. Δεν υπάρχει θάνατος στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχει μια μεταλλαγή. Έτσι δεν λέμε? Αυτό ακριβώς συμβαίνει και μέσα μας. Έρχεται η ώρα που μεταλλασσόμαστε και η κάμπια γίνεται πεταλούδα. Αυτή η ζύμωση έρχεται να παιχτεί, φίλοι μου, που μετατρέπει το εγώ σε ενέργεια. Η ενέργεια έρχεται μέσα μας, αυξάνει την κουνταλίνη, θα λέγαμε, ή το ποσοστό πνεύμα και ύλη, σε ποιο τομέα βρισκόμαστε, και φτάνουμε στο ύψος, θα λέγαμε, της καρδιάς ή της πράσινης ακτίνας, ή θα λέγαμε μπαίνουμε πιο πολύ στο κέντρο μας. Είναι ανώφελο, φίλοι μου, για αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει μειώσει, ελαττώσει και ρουφήξει την ενέργεια από τα διάφορα κυκλώματα που σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου, να νομίζει ότι θα περάσει στην αγάπη. Όλοι λένε ότι αγαπάνε, αλλά είναι δύσκολο αν δεν έχουν θυσιάσει τον εγωισμό τους. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κλειδί για όποιον θέλει πραγματικά να μπορεί να βρει εκείνη την ενέργεια, ώστε να μπορεί να τη βάλει κατά από εκείνη την κατεύθυνση, να αναβαθμιστεί πέραν της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Και όπως βλέπετε, μόνο αγάπη δεν είναι αυτό τον καιρό το ανθρώπινο είδος. Είναι όλοι εξατομικοποιημένοι, έτσι, και είναι σε μια κατάσταση, τα λέγαμε, κλειστών συνόρων. Ο άνθρωπος λοιπόν που θυσιάζει, τα λέγαμε, το εγώ, ο άνθρωπος που θυσιάζει αυτόν τον εγωισμό, παίρνει εκείνη την ενέργεια να του δώσει την όθηση, να φύγει πάνω από το όριο, πάνω από το φράγμα και να ανέβει σε εκείνο την κατάσταση που θα λέγαμε, τη λένε στα ινδουιστικά, στο τέταρτο τσάκρα, θα λέγαμε στο ύψος της καρδιάς. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι η πλάνη μπορεί να ισχύει μέχρι να συναντήσει την αλήθεια. Και θα το δούμε αυτό πόσες φορές στη ζωή μας η πλάνη που έχουμε είναι τόσο δυνατή, αλλά με το που έρχεται σε επαφή με την αλήθεια αυτόματα καταραίει. Και έτσι να χαίρεστε όταν καταραίουν οι πλάνες που έχετε μέσα σας. Να χαίρεστε όταν καταραίουν, γιατί σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να δεχτείτε την αλήθεια. Κάθε φορά λοιπόν που είμαστε στην πλάνη της αγάπης, της δίθεν αγάπης, της δίθεν συνέστησης, της δίθεν, όλα αυτά τα πράγματα τα εύκολα που δεν μπορούν να μετρήσουν οι άνθρωποι ακόμα, γι' αυτό γεννιέται μέσα μας το εγώ της εκμετάλλευσης, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει το μέτρο. Έτσι, φίλοι μου, μπορούμε να πούμε ότι κάθε φορά η πλάνη είναι τόσο δυνατή όσο η αλήθεια απουσιάζει. Μόλις έρθει η αλήθεια, η συνάντηση με την αλήθεια θα διώξει αυτή την πλάνη. Θα φέρει πόνο, αλλά θα μας βάλει σε εκείνη την κατάσταση να καταλάβουμε αν στην πραγματικότητα εμείς φερόμαστε με αγάπη, από αγάπη για την αγάπη και όχι από τον εγωισμό. Λοιπόν, μέχρι εδώ ο πρόλογος που έκανα. Θα χαρώ πολύ να μοιραστούμε πληροφορίες από τα θέματα τα δικά σας, φίλοι μου. Γράψτε ελεύθερα. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε εδώ το φίλο μας τον Κώστα. Λέει ο Κώστας, τι εννοούμε όταν λέμε κλειστά τσάκρας και πώς τα ανοίγουμε? Συγγνώμη. Αυτές οι ορολογίες, φίλοι μου, για να πούμε αν είναι κλειστά τα τσάκρας ή ανοιχτά τα τσάκρας, μπορούμε να εκφραστούμε λέγοντας ότι αυτές τα κέντρα βαρύτητας της ενέργειας έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, κατά τη δική μας φυσιολογία, να ανοιγοκλίνουν όπως εμείς τα καταλαβαίνουμε. Ένας άνθρωπος, τα λέγαμε με κλειστά τσάκρα, είναι ο άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει και δεν έχει πάρα πολλές εμπειρίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, τσάκρα. Κάθε άνθρωπος που μέσα του αφήνεται να δουλέψει ελεύθερα, αρχίζει, τα λέγαμε, το τσάκρα, είτε είναι το κόκκινο, είτε είναι το πορτοκαλί, είτε είναι το κίτρινο και εν τέλει είτε είναι το πράσινο, έτσι, να γίνεται συνειδητός σε αυτή την ενέργεια. Η συνείδηση σε αυτή την ενέργεια μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τη ροή την οποία υπάρχει. Η έλλειψη συνείδησης, λόγω των διανοητικών προβλημάτων και κόμπων, μας κάνει εμείς οι ίδιοι να προβάλλουμε μια αλήθεια ότι τα τσάκρα μας δεν δουλεύουν καλά ή δουλεύουν αριστερόστροφα ή δουλεύουν δεξιόστροφα και όλα τα πράγματα τα οποία ανήκουν, θα λέγαμε, στην φυσιολογία. Ενεργειακά όμως, αφού ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα, σαν όντα που είμαστε, εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητα λόγω των διάφορων βαθιών πεποιθήσεων που έχουμε μέσα μας, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που λέμε έχουν κλειστά τσάκρα είναι οι άνθρωποι, θα λέγαμε, που δεν έχουν συνείδηση σε αυτόν τον τύπο της ενέργειας. Γιατί τα τσάκρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταλλάξεις, πύλες της ενέργειας από τη μία διάσταση σε μια άλλη διάσταση. Όλος ο κόσμος, από την αρχή του κόσμου, της πηγής, μέχρι των διαφόρων τσάκρα που έχουμε μέσα μας, είναι φτιαγμένος αναδιαστάσεις, οκτάβες, που αλλάζουν μέσω των διάφορων κοσμικών τσάκρα, έχουμε πει, έτσι, όπως τον εσωτερικό μας τσάκρα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά διασταυρώσεις, τα λέγαμε, διασταυρώσεις ορισμένων, θα λέγαμε, ινών, ροών, ενέργειας, αρχετύπων και δημιουργούν μαγνητικά κέντρα. Αυτά τα μαγνητικά κέντρα, όσο πιο πολύ ενέργεια έχουν, τόσο πιο πολύ κοσμική ύλη τραβάνε και τη μετατρέπουν, απ' την άλλη πύλη τους τη βγάζουν και τη προωθούν σε μια κατώτερη, τα λέγαμε, οκτάβας κατάσταση. Άρα το τσάκρα, θα λέγαμε, είναι μια πύλη όπως είναι η ρουφίχτρα στη θάλασσα που παίρνει, θα παίρναμε από πάνω, στριφογυρίζει, έλκει και κατεβάζει, θα λέγαμε, στον πάτο της την ενέργεια σε μια άλλη διάσταση. Αυτό σημαίνει λοιπόν, φίλε μου. Τα ανοίγουμε λοιπόν πώς? Όταν τα ενεργοποιούμε, όταν δουλεύουμε πάνω σε αυτά, όταν αναπτύσσουμε συνείδηση. Σας είπα, τα τσάκρα αναπτύσσονται με την εμπειρία. Γι' αυτό λέμε πάντοτε, φίλοι μου, μη φοβάστε την εμπειρία. Όλος ο κόσμος έχει δημιουργηθεί για την εμπειρία. Τα πάντα δημιουργούνται από την εμπειρία και για την εμπειρία. Αυτός είναι ο κύκλος. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Πίσω από κάθε υλική μορφή, όπως μπορεί να είναι μια εθερική μορφή, όπως μπορεί να είναι μια βιολογική μορφή, όπως μπορεί να είναι οτιδήποτε, ακόμα και μια μηχανική μορφή, από τη στιγμή που υπάρχει στο χωροχρόνο, έχει πίσω, θα λέγαμε, ένα κβαντικό περίβλημα. Αυτό το κβαντικό περίβλημα είναι κάθε φορά η ενέργεια που χρειάζεται να πάρει μια οντότητα να σαρκωθεί στο χωροχρόνο και όταν φεύγει πάλι μπαίνει σε αυτή την κβαντική άχρονη, θα λέγαμε, κατάσταση. Καταλαβαίνετε, με αυτή την έννοια της ανακύκλωσης τίποτα δεν πάει χαμένο. Αλλά για να γίνει αυτή η μετατροπή από την κβαντική κατάσταση στη φυσιολογική κατάσταση, για να εκδηλωθεί σαν ύλη δηλαδή και σαν υπόσταση στον χωροχρόνο που ζούμε, χρειάζονται ορισμένες πύλες. Αυτές οι πύλες είναι τα λεγόμενα τσάκρα, είτε κοσμικά, είτε γήινα, είτε μέσα μας. Λοιπόν, λέει η Χρυσάνθη, έχει κάποια σχέση με την εγκράτεια? Τώρα για ποιο πράγμα μιλάς, Χρυσάδη, άμα θέλεις γράψε λίγο, γιατί λείπει το υποκείμενο. Ποιο να έχει σχέση με την εγκράτεια? Έχει κάποια σχέση με την εγκράτεια τι? Πες μου αυτό που άκουσες, έτσι, για να καταλάβω τι εννοείς. Τι να έχει σχέση με την εγκράτεια? Αν θέλεις, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, λέει η Μαρία, στα μάτια τι σημαίνει ψυχολογικά επιπρόσθετα και πώς μπορούμε να αξιώσουμε τις αξίες. Λοιπόν, η ψυχολογία μας, όπως σας είπα, έχει πολλά επίπεδα. Η καθαρή ψυχή είναι η ουσία της ψυχής. Κάθε φορά που η καθαρή ουσία, θα λέγαμε, διαχέεται στο σύμπαν, έρχεται και σιγά σιγά, δημιουργώντας και λύφη πάνω της, έρχεται να κάτσει στα διάφορα μαγνητικά, θα λέγαμε, κέντρα, τα οποία αφήνονται άλλες φορές σαν άστρα, σαν ύλη, σαν πλανήτες. Όταν έρχεται αυτό το πέρα η ουσία, αρχίζει μέσα από εκεί πέρα και φοράει ορισμένα ενδύματα, ορισμένα καλύματα. Θα λέγαμε ότι τα πετρώματα έχουν συγκεκριμένα ενδύματα πάνω στην ψυχική ουσία. Τα φυτά έχουν άλλα ενδύματα, το ζώο έχει παραπάνω ενδύματα και ο άνθρωπος καταλήγει να έχει παραπάνω ενδύματα και από το ζώο, έτσι. Όλα αυτά τα ενδύματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορισμένες ιδιότητες και αξίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε αιών στην εκδήλωσή του. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι τα επιπρόσθετα. Κάθε φορά λοιπόν η ουσία, η πραγματική, το πραγματικό το φως της, σας είπα, λόγω των επιπρόσθετων ενδυμάτων που φοράει, αρχίζει και έχει κάποια φιλτραρίσματα και μπορεί και βλέπει κάτω από διάφορα άλλα, θα λέγαμε, φώτα και συχνότητες, έτσι, τον κόσμο και απόψεις, που αυτές οι συχνότητες δίνουν και τις ανάλογες πληροφορίες, ικανότητες και την έννοια της να μπορεί να συσχετιστεί με το περιβάλλον. Εντάξει, να το ξανακούσουμε αυτό αργά, άλλη φορά, είτε τρεις φορές, για να καταλάβεις λοιπόν τι λέμε. Τώρα, το θέμα είναι να αξιώσουμε τις αξίες. Βλέπεις εδώ πέρα. Οι αξίες, γι' αυτό τις λέμε αξίες, γιατί τις αξιώνουμε. Κάθε πράγμα στη ζωή των ανθρώπων, τι σας έχω πει φίλοι μου, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Όταν εμείς έχουμε μία σχέση, θα λέγαμε, είτε είναι σχέση πατρική, μητρική, αδελφική, φιλική, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε, θα λέγαμε, με τον άλλον άνθρωπο σωστούς λογαριασμούς. Που τι σημαίνει να έχουμε σωστούς λογαριασμούς? Όταν εμείς τα γεγονότα της ζωής μας που μοιραζόμαστε, πούμε αυτό που κάνω εγώ τώρα με εσάς, το αξιώνω εγώ 5 και εσείς 2 και ο άλλος 10, είναι φυσικό ότι αν λογαριαστούμε, ο καθένας θα βγάλει διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα είναι ωραίο πράγμα να καταλάβουμε ότι αυτός που είναι φίλος μας, πάει να πει ότι είναι αυτός που έχει σωστούς λογαριασμούς μαζί μας. Αν λοιπόν η φιλικότητα σημαίνει ότι είμαι αρμονικά με τον άλλον, είμαι σε μια σχέση αρμονίας, σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε από αυτά που ζούμε το ίδιο πράγμα και δίνουμε την ίδια αξία. Άρα την ώρα που εμείς θα κάνουμε τον υπολογισμό, θα πούμε φιλαράκι, έβγαλα το ίδιο αποτέλεσμα. 15 εσύ, 15 και εγώ. Γιατί αυτά τα γεγονότα που ζήσαμε, τα ωραία, τα άσχημα, τα καλά, τα κακά, εγώ έτσι τα αξιώνω και σε έχω κάνει φίλο μου. Ο άλλος όμως άνθρωπος, αν δεν είναι φίλος μας, είναι φυσικό ότι ο λογαριασμός που θα κάνει με εμάς θα βγει διαφορετικός. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε μια φάση να δούμε την έννοια της δίκης και της αδικίας ανάμεσα σε ζευγάρια, ανάμεσα στις σχέσεις που έχουμε. Και τι βλέπουμε στην πραγματικότητα? Ότι δεν είμαστε φίλοι, γιατί δεν κάνουμε σωστούς λογαριασμούς. Και έρχεται η ώρα που θα κάνουμε τους υπολογισμούς μας και θα δούμε ότι ο ένας θα νομίζει ότι χρωστάει στον άλλον. Και θα λες, α, εσύ έκανες εκείνο, δεν τρέπεσαι, εγώ που σου έκανα αυτό, δεν είδες, εκείνο που περάσαμε καλά, για σένα δεν μετράει. Α, αυτού σου δεν τρέπεσαι, γιατί εγώ νόμιζα έτσι. Άρα βλέπετε φίλοι μου, βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τους σωστούς λογαριασμούς. Αλλά από πού έρχονται οι λογαριασμοί? Από το να αξιώνουμε το ίδιο τα πράγματα, να δίνουμε τις σωστές τιμές. Άρα όταν εγώ έχω τις ίδιες τιμές με σένα, οι εξισώσεις θα μας βγάλουν τα ίδια αποτελέσματα. Και τότε ο καθένας θα νιώθει τον άλλον και θα λέει φίλε μου, ασχέτως σχέση έχει. Αν εσείς λοιπόν θέλετε να είστε φίλοι με την ψυχή σας, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να αξιώνετε τη ζωή που κάνετε, όπως το αξιώνει και η ψυχή σας. Τότε ακριβώς θα έρθει μέσα σας μια ισορροπία και θα δείτε ότι ο λογαριασμός που θα κάνει η ψυχή σας, παύλα κάρμα, με το δικό σας λογαριασμό της επιθυμίας και των δικών σας επιλογών θα είναι ίδιος. Οπότε αυτή η αρμονία δεν θα σας φέρνει πόνο, θα σας βγάλει έξω τα άχρηστα, θα λέγαμε, πράγματα που δεν χρειάζεστε και θα προχωράτε εξελικτικά, επικοδομητικά και σε μια τέτοια αρμονία με την ψυχή σας, γιατί έχετε σωστούς λογαριασμούς. Αν το κάνετε με την ψυχή σας, θα μπορείτε να το κάνετε και με τη γη σας και με τη γέα. Θα δείτε ότι αν εσείς εκτιμάτε τα πράγματα όπως τα εκτιμάει και η γη, Δεν θα κάνετε διαφορετικούς λογαριασμούς και ο ένας θα καταστρέφει τον άλλον, αλλά θα έρθει ένα είδος παραδείσου στον άνθρωπο, γιατί έχοντας μάθει αυτά τα πράγματα, έχοντας γίνει με σωστούς λογαριασμούς στο περιβάλλον, στο Θεό, στο σύμπαν δηλαδή, στην νοημοσύνη την άπειρη και στον εαυτό του, θα έχει φτιάξει αυτά τα τρία στοιχεία που σας έχω πει και θα είναι σε αρμονία. Και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αλλά τι σημαίνει φίλος? Σημαίνει φιλικός, Τι σημαίνει λοιπόν φιλικό ως προς το περιβάλλον? Ότι δεν του κάνει ζημιά, Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε φιλικοί ως τον εαυτό μας, πάνε που δεν κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να είμαστε φιλικοί στον εαυτό μας και να καπνίζουμε, γιατί ο λογαριασμός που κάνουμε εμείς με τον λογαριασμό του σώματός μας δεν είναι ο ίδιος. Καταλαβαίνετε την αίσθηση του καλού και του σωστού λογαριασμού, φίλοι μου. Είναι λοιπόν πρωτεύον, αν θέλουμε εμείς να ζούμε σε μια ωραία πολιτεία, σε μια ωραία γη, σε ένα ωραίο περιβάλλον, σε μια ωραία οικογένεια, να δουλέψουμε με τις αξίες, ώστε να δίνουμε τις ίδιες αξίες για να έχουμε σωστούς λογαριασμούς. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε φιλικοί ως προς τον εαυτό μας. Όταν εσείς λοιπόν, θα το πω και μια άλλη φορά, γίνετε φιλικοί ως τον ψυχισμό σας, θα δείτε ότι θα εκτιμάει η προσωπικότητά σας με την ψυχή σας τα πράγματα το ίδιο και θα εναρμονίζεστε. Οπότε ο λογαριασμός παύλα ταχύτητα της προσωπικότητας με το λογαριασμό παύλα ταχύτητα της ψυχικής σας, θα λέγαμε, προσωπικότητας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, θα είναι το ίδιο και δεν θα υπάρχει δυσαρμονία, οπότε μέσα σας θα φύγει ο πόλεμος ο εσωτερικός. Μπορούμε να το προεκτείνουμε και άλλο και σε όλα τα πράγματα, όπως όλα αυτά που σας λέω, γιατί όλο το θέμα της αλήθειας είναι ότι χωράει παντού και λειτουργεί παντού. Οκ. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Έχουμε το Κώστα εδώ που μας λέει. Λοιπόν, ο Τέσλα λέει, μιλάει με τους κεραυνούς. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ο Τέσλα, αυτός ο διάσημος ή άσημος μέχρι καιρό, αλλά τώρα διάσημος, θα λέγαμε μύστης, που ασχολήθηκε με την επιστήμη, έτσι, και κατέβασε βοήθησε πάρα πολύ με την τεχνολογία που έχει δώσει την ανθρωπότητα, είναι ο άνθρωπος που μίλαγε, όπως σας είπα εγώ, με τα διάφορα κυκλώματα, με τους κεραυνούς, με την ενέργεια, με τον ηλεκτρισμό, και μπορούσε και κατάλαβε αυτό το πράγμα που σας λέω, την αναλογία σε όλα τα πράγματα, και επίσης κατάλαβε και τον εθέρα, που ο φίλος μας ο Αϊνστάιν για κάποιο λόγο δεν ήθελε να δώσει με αυτή την έννοια που είχε δώσει ο Τέσλα. Αυτά θα μιλήσουμε άλλες φορές για τα διάφορα πράγματα και τα παραπετάσματα, θα λέγαμε, στην ιστορική εξέλιξη της επιστήμης, αλλά θα μιλήσουμε λίγο τώρα για αυτό το πράγμα, γιατί θα ήταν ωραίο να σας δώσω μία ανάλυση. Όταν εμείς θέλουμε να χαλαρώσουμε το κορμί μας, χαλαρώνουμε το κορμί μας και μετά, όπως σας είπα, όλα τα παραπετάσματα που μπορούμε εμείς να τα χαλαρώσουμε με την έννοια να τα οδετεροποιήσουμε, να τα κάνουμε διάφανα ώστε να περάσει από εκεί πέρα τελείως, να λέγαμε, και να φύγει η συνείδησή μας από εκεί, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο της χαλάρωσης μέχρι που έρχεται μέσα μας ένα σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι δεν είπαμε ότι είναι κάτι κενό, αλλά έτσι το νομίζουμε εμείς. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι το οποίο ερχόμαστε, στους διάφορους, θα λέγαμε, χαλαρώσεις και διαλογισμούς, μας κάνει να δουλέψει μέσα μας αυτός ο τομέας του εγκεφάλου που ασχολείται με το κβαντικό επίπεδο. Αυτός ο τομέας του εγκεφάλου που ασχολείται με το κβαντικό επίπεδο έχει την ικανότητα να συλλέγει που και που και όποτε πάει η συνείδησή μας, έτσι, κβαντική, θα λέγαμε, ενέργεια, κβαντική πληροφορία ή κβαντικό φως. Σαν να είσαστε σε ένα δωμάτιο τελείως μαύρο και να στράπτουν ξαφνικά ορισμένες αστραπές από ένα φως που δεν είναι το φως των ματιών. Για να σας βοηθήσω, φίλοι μου, να σας πω για να καταλάβετε καλύτερα, θέλω να πω ότι μέσα στον εαυτό μας, μέσα στον οργανισμό μας, έτσι, υπάρχουν τεσσάρων ειδών εθέρες, ευφυΐες που ασχολούνται με τέσσερα διαφορετικά πράγματα, παύλα ιδιότητες. Θα λέγαμε, ο πρώτος εθέρας είναι ο χημικός εθέρας, που είναι ευφυΐα, που ασχολούνται με όλα τις χημικές ενώσεις που συμβαίνουν, τα λέγαμε, μέσα στο βιολογικό μας σώμα. Ο δεύτερος αιθέρας είναι ο αιθέρας, ο αναπαραγωγικός, που ασχολείται με την αναδόμηση, όπως είπαμε προηγουμένως, να αναδομεί τα κύτταρα, να έχετε αυτή την ανάπτυξη που έχετε και να μπορείτε να αντέχετε στον χρόνο μέσω των διαφόρων, τα λέγαμε, αναπαραγωγών, τα λέγαμε, ορισμένων πραγμάτων για να υφίσταται η μορφή. Ο τρίτος αιθέρας είναι ο φωτεινός αιθέρας, που μας δίνει την ευφυΐα να μπορούμε εμείς να συλλαμβάνουμε το φως των ματιών, θα λέγαμε, ή των φωτονίων, όλα αυτά που βλέπουμε, για να μπορούμε να φτιάχνουμε και να δημιουργούμε τις μορφές. Έτσι. Και ο τέταρτος αιθέρας είναι ο ανακλαστικός αιθέρας. Αυτός που είναι η καθαρή ψυχική, θα λέγαμε, κατάσταση μέσα μας, που ανακλάει όλα τα αρχέτυπα του σύμπαντος. Όταν εμείς μπούμε και περάσουμε από αυτούς τους αιθέρες στη συνείδησή μας και μπούμε στον ανακλαστικό αιθέρα, τότε έρχονται αυτές οι αστραπές που σας λέω. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά πληροφορίες για τις κοσμικές αλήθειες. Αυτές οι κοσμικές αλήθειες έρχονται παπ σαν εμπνεύσεις, παπ σαν ιδέες, παπ σαν οτιδήποτε πράγμα μέσα μας, σε αυτό το σκοτάδι πριν που έχουμε δετοροποιήσει τα άλλα. Και αυτός ο τέταρτος αιθέρας μπορεί και μας κατεβάζει αυτές τις διάφορες αλήθειες. Αυτές οι διάφορες αλήθειες σαν ιδέες μετασχηματίζονται στον τρίτο αιθέρα, αναλόγως πεποιθήσεις που έχουμε, στο φωτεινό αιθέρα. Και μέσα στον εγκέφαλό μας αρχίζουν και δημιουργούνται σύμβολα, εικόνες, πεποιθήσεις, έτσι, μορφές, τις οποίες βλέπουμε μέσω του τρίτου ματιού. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο αιθέρες είναι οι δύο αιθέρες που μπορούν να δουλέψουν και εκτός σώματος, όταν βγαίνουμε σε διαλογισμό, σε αστρική προβολή ή στον ύπνο μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Τέσλα, επειδή μπορούσε να δουλέψει με αυτούς τους αιθέρες ανεπτυγμένους, έπαιρνε συνεχόμενα αυτά τα διάφορα flash, αυτούς τους διάφορους αστραπές, τους διάφορους κεραυνούς. Κατά αναλογία τώρα, αυτό που συμβαίνει στη γη, την ώρα εκείνη που μέσα στο σκοτάδι έρχεται μια ρηπή συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ενέργειας, έτσι, ρεύματος, μεγάλης έντασης που κατακαίει, θα λέγαμε, τα πάντα. Αυτό ακριβώς το πράγμα ήξερε ο Τέσλα ότι στην πραγματικότητα είναι πληροφορία. Αυτό ήξερε ο Τέσλα ότι στην πραγματικότητα ήταν πληροφορία. Συγκεκριμένη πληροφορία. Και αναλόγως τη συχνότητα που είχε ο κάθε κεραυνός, για εκείνον έπαιζε συγκεκριμένο ρόλο και είναι σαν να του μιλάνε με πληροφορίες οι κεραυνοί. Γιατί ο Τέσλα είχε μέσα του, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά προσωποποιήσει όλη τη δυναμική του ρεύματος, είτε ήταν σε μορφή ηλεκτρική όπως την ξέρουμε, είτε σε μια ανώτερη κλίμακα συνειδησιακή που μοιάζει με τον ανώτερο ηλεκτρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτά είναι, όταν λέμε ότι ο Τέσλα μίλαγε με τους κεραυνούς, έτσι, κάτω από αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν ο Τέσλα ένας άνθρωπος πάρα πολύ εσωτεριστής, πάρα πολύ αποκομμένος, και είναι καλύτερα να τον γνωρίσει η ανθρωπότητα παραπάνω από όσο τον έχουν κρύψει, θα λέγαμε, ορισμένα άτομα, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, φίλοι μου. Λέει ο Χαράλαμπος, ο Χρυσάνθος. Γεια ο Σταμάτη, ποια είναι τα βήματα, λέει, προς την αυτογνωσία, ποια θεωρείς πιο σημαντικά. Φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και η αυτογνωσία, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο από κάτι που φτιάχνουμε και στο τέλος φεύγει. Όπως όλα τα πράγματα στην εκδήλωση του κόσμου. Το εγώ δεν είναι κάτι το οποίο έχει και υπάρχει έτσι στα καλά καθούμενα. Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν είναι επειδή το έχουμε φτιάξει και αυτόματα θα φύγει. Οτιδήποτε υπάρχει, έτσι και σε εμάς μέσα, η έννοια της αυτογνωσίας είναι επειδή δημιουργούμε έναν εαυτό μέχρι να χάσουμε τον εαυτό. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι να γνωρίσω τον εαυτό μου δεν θα τελειώσει ποτέ. Άρα η έννοια της αυτογνωσίας δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί ποτέ δεν μπορώ να γνωρίσω εγώ πραγματικά τον εαυτό μου. Έτσι δεν είναι? Μπορώ να γνωρίσω ότι εγώ δεν θεωρώ εαυτό. Άρα κάτι να είναι έξω από μένα για να το γνωρίσω. Γιατί αυτό που είμαι εγώ, πώς θα το γνωρίσω? Είμαι ο ίδιος, είμαι ένα, είμαι και το αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα κάτι να το γνωρίσω πρέπει να το παρατηρήσω. Πώς μπορώ εγώ να καταλάβω ότι δεν είμαι ο τείχος? Γιατί τον τείχο τον παρατηρώ, τον βλέπω, τον γνωρίζω. Άρα στην πραγματικότητα η τέλεια αυτογνωσία δεν υπάρχει ποτέ. Γιατί η τέλεια αυτογνωσία είναι μόνο, θα λέγαμε, η έννοια το να γίνουμε θεοί. Το να γίνουμε ακριβώς θεοί, όχι πιο ανεπτυγμένα όντα, Να μπούμε λοιπόν στο όλα σε ένα. Αυτή είναι η τέλεια αυτογνωσία. Από την άλλη όμως, κάθε φορά με την έννοια των βημάτων της αυτογνωσίας, είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη λειτουργία μας. Προσέχτε τι λέω, τη λειτουργία μας. Αυτή είναι η βαθιά έννοια της αυτογνωσίας, έτσι. Ότι εμείς έχουμε κάποιες λειτουργίες εδώ πέρα. Και αυτές οι λειτουργίες είναι που μπορούμε εμείς να μάθουμε σαν άνθρωποι. Πώς ήταν οι λειτουργίες, τα λέγαμε στο τηλεκοντρόλ που έχετε τηλεόραση. Αν εσείς είχατε τηλεόραση χωρίς τηλεκοντρόλ, θα βλέπατε ότι πρόγραμμα σας βάζουν οι άλλοι. Αν εσείς όμως έχετε επιλογές ξαφνικά, είναι γιατί έχετε το τηλεκοντρόλ. Αλλά το τηλεκοντρόλ πρέπει να μάθετε πώς λειτουργεί. Για να μάθετε πώς λειτουργεί το τηλεκοντρόλ, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό πάει μαζί με την τηλεόραση και δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα εργαλείο για το καζανάκι στην τουαλέτα. Άρα, όλο αυτό το πράγμα, ψάχνοντας συνέχεια και ερευνώντας, βλέπουμε τις δικές μας λειτουργίες, έρχονται επιλογές, έρχονται δυνατότητες και βλέπουμε πώς μπορούμε τον άνθρωπο να το φτάσουμε στο άριστον, να ανθίσει στο μέγιστο δυναμικό του για όποιους θέλουν και θέλουν να έχουν την επιλογή. Οι άλλοι άνθρωποι, θα λέγαμε, που δεν ασχολούνται με την αυτογνωσία, είναι σαν να είναι, θα λέγαμε, εντάξει μέσα σε αυτές τις λειτουργίες που μπορούν να έχουν, το έχουν συνηθίσει και να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Όταν όμως κάποιος αρχίζει και δεν νιώθει καλά με αυτά τα πράγματα που κάνει και νομίζει μέσα του ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και αρχίζει και ξυπνάει και λέει έλα εδώ, αποκλείεται να είναι ζωή έτσι μόνο πόνος, μόνο σκλαβιά, δεν γίνεται, δεν αποκλείεται να είμαι το ένα από το άλλο, κάτι άλλο θα υπάρχει. Μπορεί να ξεκινήσει και αντί να κάτσει στην τηλεόραση, να βγάζει τα μάτια του με τις καινούριες ειδικά τις τηλεοράσεις, που είμαστε πάρα πολύ μέσα στην τεχνολογία, τι κάνει, ανοίγει το manual και βλέπει πως δουλεύει η τηλεόραση και αρχίζει λοιπόν και κάνει τη λειτουργία της τηλεόρασης. Το δικό μας manual, το ψυχολογικό manual, τόσο καιρό φίλοι μου, δεν σας το λένε στα σχολεία. Δεν μαθαίνουν αυτογνωσία τον άνθρωπο, δεν μαθαίνουν τις λειτουργίες του ανθρώπου, μαθαίνουν μόνο τις βιολογικές, δεν μαθαίνουν τις ψυχολογικές λειτουργίες που έχει ο άνθρωπος και τις δυνατότητες. Ακριβώς αυτό το λόγο, για να χειρίζετε μόνο το εξωτερικό σας, μέρος, έτσι, γιατί αν χειρίζετε το εσωτερικό σας, θα αρχίσετε να διαμορφώνετε πραγματικότητα και μερικοί δεν το θέλουν αυτό στην πραγματικότητα την οποία ζουνε, γιατί την έχουν φτιάξει από την δική σας δύναμη. Αν εσείς ξαφνικά φύγετε από αυτό το γρήγορος και αρχίσετε και φτιάχνετε τα δικά σας, τα λέγαμε γρηγορότητα, αρχίστε και φτιάχνετε την δική σας πραγματικότητα, γιατί ξέρετε τον τρόπο της επιλογής, ξέρετε πώς δουλεύει η φύση, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα που τότε μερικοί ξέρανε. Είναι φυσικό φίλοι μου ότι οι άλλοι δεν θα σας απορροφάνε την ευκαιρία να φτιάξουν τη δική τους πραγματικότητα και τότε θα φτιάχνετε τη δική σας πραγματικότητα. Άλλωστε σιγά σιγά αυτό δεν γίνεται τώρα. Βλέπετε ότι ο κόσμος αρχίζει και φτιάχνει συγκεκριμένα ο καθένας τώρα που ξυπνάνε λίγοι-λίγοι τη δική τους ατομική πραγματικότητα. Ασχέτως αν είναι αποκομμένοι, μετά θα ενωθούν ξανά. Αλλά θα ενωθούν διαφορετικά. Έχοντας τη γνώση σιγά σιγά ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει τη δική του ζωή όπως θέλει. Και ότι κανένας δεν μπορεί να το στερήσει αυτό. Παρά μόνο η άγνοια. Το καταλάβατε. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε είναι και φαινομενικά σας κυβερνάνε, είναι γιατί κρατάνε τον κόσμο σε άγνοια, γιατί ξέρουν ότι μερικοί, όχι όλοι, προσέχτε, μερικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν πραγματικότητες. Μερικά DNA στον κόσμο έχουν την ικανότητα της επέκτασης, της αναβάθμισης. Άλλα DNA ακόμα, που εκεί πέρα είναι, θα λέγαμε, πιο νέες ψυχές, δεν μπορούν ακόμα να παίξουν αυτό το ρόλο. Και αυτό σας το λέω γιατί είναι μια αλήθεια, την οποία πρέπει να τη συλλάβετε για να καταλάβετε ότι όπως τα μικρά πράγματα θυσιάζονται την ενέργειά τους για να δουλεύουν για τα μεγάλα, έτσι λοιπόν όπως πολλές φορές βλέπετε τα μικρόβια θυσιάζονται για τα πιο μεγάλα όντα, έτσι λοιπόν βλέπετε τα φυτά θυσιάζονται για τα ζώα π.χ. για τα πιο μεγάλα ζώα και τελικά θα λέγαμε για τον άνθρωπο. Έτσι φίλοι μου, και ακούστε με πολύ προσεκτικά, οι άνθρωποι που είναι ζώα, διανοητικά ζώα, θυσιάζονται σε εισαγωγικά, δίνουν την ενέργειά τους για τους πιο ολικούς ανθρώπους, τους πραγματικούς ανθρώπους. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Είναι έτσι φτιαγμένος ο νόμος της φύσης για να μπορεί συνέχεια η ενέργεια να έχετε, για να μπορεί να πέφτει στα χέρια εκείνων που μπορούν να φτιάξουν πιο μεγάλα πράγματα και αυτό χρειάζεται και πιο πολύ ενέργεια. Το καταλαβαίνετε? Υπό αυτή την άποψη θα λέγαμε, είναι άλλοι που δουλεύουν σαν αρχιτέκτονες, άλλοι που δουλεύουν σαν χτίστες και άλλοι που κάνουν τα υλικά. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ελπίζω να το καταλάβετε αυτό. Για να ξεκινήσετε λοιπόν τη δική σας πορεία, την ανωδική, ώστε να γίνετε ο δικός σας αρχιτέκτονας του εαυτού σας. Έτσι. Γιατί εφόσον είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση και εφόσον έχει περάσει ένα εξελικτικό επίπεδο, θα έχετε τη δύναμη της δημιουργίας όπως ο δημιουργός. Γιατί είστε κατ' εικόνα, αποτείται και ομοίωση. Οπότε αφού εσείς έχετε τη συνειδητή δημιουργία και την επιλογή, γιατί ο κάστορας μπορεί να φτιάχνει φράγμα, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει μηχανή του καφέ, ούτε να φτιάξει αντίσκηνο. Το πουλάκι μπορεί να φτιάχνει φωλιά, αλλά δεν μπορεί να πάει να πει και να φτιάξει ένα λούνα πάρκ, να κάνουν τα πουλάκια όλα και μια πισίνα για να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εσείς είστε θεοί, γιατί έχετε την επιλογή να φτιάχνετε πραγματικότητες. Παραπάνω ποικιλίας από ό,τι μπορεί μηχανικά να φτιάξει το κάθε ζώο. Αυτό λοιπόν για να γίνει χρειάζεται παραπάνω ενέργεια από ό,τι χρειάζεται το κάθε ζώο για να φτιάξει τη φωλίτσα του. Το καταλαβαίνετε και πρέπει εσείς να ξέρετε, όπως όλοι πρέπει να ξέρουμε, ότι σίγουρα αυτή η σπατάλη ενέργειας γίνεται όταν εμείς είμαστε εγωιστές και δεν έχουμε μέτρο. Όταν εμείς όμως έχουμε μέτρο, φίλοι μου, αυτός ο πόνος ελαττώνεται. Ξέρουμε λοιπόν ότι μπορούμε να ελαττώσουμε τον πόνο μόνο στο αναγκαίο και για όφελος όλων. Το καταλαβαίνετε? Είτε λέγεται επιστήμη με τα πειράματα, είτε λέγεται εμείς οι άνθρωποι με την τροφή μας, είτε λέγεται το οτιδήποτε για να πάρουμε τα υλικά από τη γη να φτιάξουμε πράγματα. Πρέπει να έρθουμε σε εκείνο το σημείο να μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον πόνο, ώστε αυτό το αγαθό που βγάζουμε να έχει την ίδια και μεγαλύτερη σημασία από τον πόνο τον οποίο εμείς δημιουργούμε. Αυτό έρχεται μόνο όταν το κάνουμε συνειδητά. Αυτό έρχεται μόνο μετά από έρευνα του εαυτού μας. Αυτό έρχεται μόνο μετά από έρευνα και αρμονία με φιλικότητα προς το περιβάλλον. Προς όλα τα περιβάλλοντα. Το καταλαβαίνετε? Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα τι να μην κάνεις και το ένα κακό και το άλλο κακό και το άλλο καλό και το άλλο κακό. Είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο να μπορούμε να κλείνουμε, εννοώ με την κλίση, να κλείνουμε σαν να είμαστε τραμπάλα, σε τέτοιο ποσοστό, αλλά όχι στο 50%, γιατί δεν θα γύρουμε και εδώ πέρα όλα γέρνουν, έτσι δεν είναι? Όλα γέρνουν γιατί λειτουργούμε στις συγνότητες, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αν βάλουμε τη συγνότητα πάει έτσι, σαν τον νόμο του εκκρεμούς. Επειδή έτσι η συνέχεια συμβαίνει, εμείς πρέπει να έχουμε την ικανότητα, προσέξτε αυτό που θα σας πω, να μπορούμε να κλείνουμε τόσο ώστε να παίρνουμε από την ευαισθησία μας όλη την ενέργεια για το που μπορεί να φτάσει με το πρώτο βήμα κλίσης. Στο κέντρο δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ παρά μόνο εσωτερικά, μόνο στην πηγή. Εδώ είπαμε ότι παίρνουμε αποφάσεις. Κάθε αποφασή μας έχει την ικανότητα να κλείνει προς μια πλευρά. Αν εμείς είμαστε ευαίσθητοι, η κλίση ήταν πολύ μικρή, γιατί μετά η ενόρασή μας θα προεκτείνει αυτή την κλίση και θα ξέρουμε που θα φτάσει το αποτέλεσμα, σαν τραμπάλα. Αντί να καθόμαστε στο άκρο της τραμπάλας, θα καθόμαστε στη μέση. Ξέρετε ποια είναι η μέση, ξέρετε ποιο είναι το πάτημα. Ποιο είναι το πάτημα που εμείς δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε, γιατί αλλιώς μετά θα ολιστήσουμε στην τραμπάλα και θα φτάσουμε στο άκρο για να σκοθεί έτσι τούμπα η τραμπάλα. Είναι το 1 προς 0,618, φίλοι μου, είναι το φι. Αυτή είναι το σοφό ανάμεσα στα δύο άκρα. Ποτέ το κέντρο. Ποτέ το κέντρο είναι το 0,618. Αυτό που φτιάχνει την ιερή γεωμετρία, αυτό φτιάχνει στην ιερή ψυχολογία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη φορά. Σας έδωσα ένα πολύ μεγάλο κλειδί για να δουλέψετε με αυτό εδώ πέρα τα πράγματα. Λοιπόν, λέει η Χρυσάνθη, λέει αυτά που άκουγα από σένα τα συνδυάζει με την αυτογνωσία και πώς μπορούμε να συγκρατούμε τον εαυτό μας, να παρακολουθούμε δηλαδή και να βελτιωθούμε. Κάπως έτσι το έχω συνδέσει. Η εγκράτεια πρέπει να έρχεται από έναν σκοπό. Η εγκράτεια πρέπει να έρχεται από μια πειθαρχία. Η πειθαρχία σημαίνει ότι εγώ έχω πιστεί σε μια αρχή. Πιστεύω σε μια αρχή. Ο σκοπός φέρνει την πειθαρχία, η πειθαρχία φέρνει την εγκράτεια. Η πίστη στο σκοπό έρχεται από τη θέληση κάθε ψυχής. Δεν μπορεί μία ψυχή, εδώ είναι ακόμα μικρή και είναι στο επίπεδο, θα λέγαμε, της επιβίωσης, να του πείτε να πιστέψει σε κάτι ανώτερο ιδανικό. Είναι σαν να πάτε σε ένα παιδί που πεινάει στην ορθοπηγία και να του πείτε μην τρως κρέας, κάνε χορτοβαγία. Θα σας πλακώσει το ξύλο. Και καλά θα σας κάνει. Γιατί είναι άτομο αυτό που λέτε. Δεν πάμε είστε για χορτοβαγία στο παιδί εκείνη ώρα που δεν έχει να φάει. Εκείνη ώρα που δεν έχει να φάει κάποιος, θα φάει ό,τι γουστάρει. Το καταλαβαίνετε λοιπόν πώς πάει, φίλοι μου. Άρα λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι η έννοια της εγκράτειας έρχεται από την πειθαρχία. Η έννοια της πειθαρχίας έρχεται επειδή έχουμε μια πειθό στην αρχή. Η αρχή, σε έναν σκοπό. Έτσι, στην αρχή μέσα μας. Η πειθαρχία δεν είναι βία. Είναι η έννοια της πίστης σε μια αρχή. Αυτή που μας κυβερνάει σε τι πράγματα υποάρχουμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί είναι μια αρχή που μας κυβερνάει. Γι' αυτό όλοι υποάρχουμε, υπάρχουμε. Κάτι για να υπάρχει χρειάζεται μια αρχή. Για να είναι από κάτω. Και αυτή η αρχή είναι η συνείδηση, η οποία κρατάει σε όλα τα επίπεδα όλες τις μορφές που υπάρχουν στο Μάτριξ. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και αυτή την ερώτηση και θα κλείσουμε μετά γιατί πάει 10:30 ήδη. Σταμάτη γνωρίζει, λέει, τι ακριβώς είναι η κρύγια γιόγκα. Έχει να κάνει με την αφύπνιση κουνταλίνη και είναι πολύ δυνατή η επίδρασή της στα ενεργειακά κανάλια. Οι μοναδικοί δάσκαλοι είναι φιδωλοί στην αναφορά της. Γνωρίζεις εσύ κάτι περισσότερο? Με τις ονομασίες, φίλοι μου, δεν τα πάω καλά γιατί είναι όλο το πρόβλημα των ορολογιών που φέρνει μέσα σας εδώ πέρα όλα τα διάφορα, θα λέγαμε, προβλήματα. Ακούστε με τι θα σας πω και μετά σου απαντήσω στην ερώτηση. Αν εσείς δεν ξέρετε τις ρίζες των λέξεων που πηγαίνετε στην Ανατολή για να μάθετε κάθε φορά ή ακούτε τις ανατολικές λέξεις, δεν θα σας βοηθήσει ποτέ να φτάσετε στο νόημα. Γιατί εφόσον είστε στην Ελλάδα δεν ακούτε τις αρχαίες ελληνικές λέξεις που σας δίνουν ακριβώς το νόημα, έτσι, και την αφύπνιση του δικού σας DNA. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλάμε συνέχεια και αυτό το ανατολίτικο το στείλει καλά ότι ξέρουν καλύτερα οι Ινδοί και δεν ξέρουν, θα λέγανε, οι Έλληνες. Ότι ξέρουν καλύτερα οι Μαμεθανοί ή αυτό τον έφερα θεραπεία από το Θιβέτ ή τον ένα το φέρα το ένα, το φέρα το άλλο και χίλια δύο πράγματα. Ψάξατε και δεν βρήκατε κοντά σας. Γιατί ψάχνετε όλο μακριά το Θεό από εσάς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αν ο Θεός είναι μέσα σας και σταματήσετε να τον ψάξετε μέσα σας, ποιος σας είπε ότι ο Θεός λοιπόν να σας δώσει τη λύση, τη γνώση κοντά σας και ότι πρέπει να φύγετε? Ψάχνετε στην αρχαία ελληνική γραμματεία ίσως και δεν αφυπνιστήκατε. Άρα λοιπόν θα σας κολλεύει περισσότερο να έχετε ξένες ορολογίες, έτσι, για να μιλάμε ορισμένα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, σου απαντήσω και να σου πω, η κρίζα γιόγκα είναι παράμετροι, θα λέγαμε, ορισμένων οδών, έτσι, κάθε φορά που έχουν κάθε γιόγκα, που γιόγκα σημαίνει ένωση στην πραγματικότητα. Πώς μπορώ εγώ να ενωθώ, έτσι. Αυτό είναι. Τώρα, αν το ένα κομμάτι μιλάει για τον φως να αφυπνίζει κουνταλίνη, άλλο κομμάτι να μιλάει πώς να γίνει σε φακύρης για την πειθαρχία, άλλο κομμάτι μπορεί να μιλάει για τη συναισθηματική αγάπη, πώς να είσαι ένα με όλα. Άλλο κομμάτι μπορεί να μιλάει, συνήθως είναι οι 4 βασικοί δρόμοι, θα λέγαμε, έτσι. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα εμείς καλούμαστε να τα ενώσουμε σε έναν ισορροπημένο άνθρωπο. Τι σας είπα, αν κάνεις το ένα και από το ένα δεν ξέρεις τι είναι το άλλο, είναι σαν έναν άνθρωπο που ξέρει, έχει μάθει μουσική, αλλά παίζει μόνο, θα λέγαμε, ένα όργανο και δεν μπορεί να διαβάσει, θα λέγαμε, τη μουσική σε ένα άλλο όργανο. Άρα σημασία δεν έχει τι όργανο παίζουμε, αλλά να μάθουμε τη μουσική. Έτσι ακριβώς, θα λέγαμε, και στον εσωτερισμό. Ό,τι κάνετε είναι φυσικά και έχουν βγει παλιά από τον καιρό της Ατλαντίδας και έχουν κρατηθεί σε ορισμένα μυστήρια μέσα και έχουν βγει διάσπαρτα και ο καθένας παίρνει ένα κομμάτι και βλέπει ότι λειτουργεί. Πραγματικά λειτουργεί. Πραγματικά λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αλλά αποκομμένα ο καθένας. Άλλες φορές λοιπόν λειτουργούν ένα άλλο κομμάτι, άλλες φορές λειτουργούν ένα άλλο κομμάτι, άλλες φορές λειτουργούν ένα άλλο κομμάτι. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο από τις διάφορες πεποιθήσεις σαν όταν έχουμε φτιάξει, γιατί είναι εργαλεία αυτά για να μπορούμε να δουλέψουμε. Εργαλεία που κάποιοι από παλιά τα πήρανε και είδαν ότι με αυτά τα πράγματα κάνουν ορισμένες πρακτικές όπως είναι αναπνοές, ενεργοποιήσεις, όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουν μέσα μας ορισμένες, τα λέγαμε, χημικές καταστάσεις, συναισθηματικές καταστάσεις, διανοητικές καταστάσεις. Όλο το κόλπο λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε κάθε μία πρακτική για ποιο λόγο την κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Το να καθόμαστε λοιπόν εμείς και να ακούμε τύπο ένας, τύπο άλλος, τύπο άλλος δεν χρησιμεύει σε εμάς. Πρέπει να έχουμε μια άμεση εμπειρία. Αυτή η άμεση εμπειρία έρχεται μόνο με την έρευνα. Ένας άνθρωπος μπορεί, σας είπα, να κάνει όλες τις πρακτικές του κόσμου και να μην έχει αναβαθμιστεί καθόλου. Ένας άλλος άνθρωπος, θα λέγαμε, ότι μπορεί να είναι στην υγεία ο Σβατζενέγκερ. Έτσι, είναι ένας αθλητής. Το επειδή είναι αθλητής όμως και το σώμα του είναι τελείως αρμονικά, θα λέγαμε, και δεν τρώει λίπη και τρώει και τα κατάλληλα οξέα και έχει τους κατάλληλους ηλεκτρολίτες και κάνει και την κατάλληλη διατροφή, και μπορεί συνδυσιακά ο άνθρωπος να είναι φτωχός. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, ποιο πράγμα εσείς πρέπει να φτιάξουμε μέσα μας? Να έχουμε το σώμα σε υγεία, να έχουμε το νευρικό σύστημα σε υγεία, να έχουμε τη συνείδηση. Τι είναι αυτό το πράγμα που θέλουμε να κάνουμε? Πολλοί άνθρωποι βλέπω και κοιτάνε όλοι να ανεβάσουν την αίσθηση της ενστατικότητας. Προσέχτε, θέλω να σας πω τώρα. Και επειδή πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο και εργαλείο και βασικό, χάνουν όμως την έννοια το για ποιο λόγο εγώ να ανεβάσω την αισθητικότητά μου. Για ποιο λόγο? Για να πάρω, για να πάρω πληροφορίες, έτσι. Ανώτερο τύπου ή ανώτερη συνέργεια. Οκ, το καταλαβαίνω. Και τι θα τις κάνω αυτές? Ησυχία μετά. Και τι θα τις κάνω αυτές? Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κουνταλίνι. Ναι, να ανεβάσουν την κουνταλίνι. Εντάξει, οκ, άντε να πάρετε κουνταλίνι. Ναι, να πάρετε την ενέργεια, να τη μετατρέψετε. Να τη μετατρέψετε. Πώς γίνεται η μετατροπή χωρίς να έχετε πάει στην καρδιά? Δεν γίνεται. Ανάλογα με την ποιότητα που εσείς πλησιάζετε στο κέντρο σας, αυτή είναι η μετατροπή. Πόσο κάθε τι πράγμα ξέρετε να το φέρνετε στο κέντρο σας. Που σημαίνει τι? Να του βγάζετε τα παραπετάσματα. Αυτή είναι η μετατροπή. Άρα, φίλοι μου, στην πραγματικότητα, ο κόσμος, από ό,τι βλέπω εγώ, τα έχει πάρει πολύ επιφανειακά. Πάρα πολύ επιφανειακά. Και στην πραγματικότητα, τι να σκάβει? Να σκάβει πιο βαθιά, μένει στο ίδιο επίπεδο. Μένει στο ίδιο επίπεδο. Θέλει συνεχόμενα σκάψιμο. Αυτή είναι η πραγματική μετατροπή της κουνταλίνη. Να ενωθούμε το εξωτερικό με το εσωτερικό, με την πηγή. Αυτή είναι η ψυχική πορεία. Αυτή είναι η Αριάδνη και ο μύτος. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, φίλοι μου, στην πραγματικότητα. Πώς μπορούμε το εξωτερικό διαδικαστικά να δούμε με τη συνείδησή μας, εξελικτικά ανάποδα δηλαδή, και να το πάμε στο ρουφίχτρα μέσα, όπου να πάει στην πηγή. Γιατί η εξέλιξη βγαίνει προς τα έξω και αναβαθμίζεται, θα λέγαμε, και η συνείδησή μας γίνεται προς τα μέσα και γίνεται αυτή η ένωση του έξω και του μέσα, του έξω και του μέσα. Μήπως εδώ δεν έρχεται η αρμονία με το έξω και το μέσα μας? Καταλάβατε λοιπόν? Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν χρησιμεύουν, αλλά όταν έχετε ένα σκοπό, μία τάξη, μία τάξη. Αν εσείς ξεκινάτε και κάνετε, ακόμα και γυμναστική να κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε ότι εσείς γουστάρετε. Πρέπει να έχετε μία τάξη. Να ξέρετε δηλαδή ότι εγώ θα μεγαλώσω, θα λέγαμε έτσι, τους μυς στην πλάτη τόσο πολύ, αλλά πρέπει να δυναμώσω και τα πόδια για να αντέχει. Τα πόδια να σηκώνουν την πλάτη. Δεν μπορεί να είμαστε δυσαρμονικοί. Γι' αυτό λέω στην πραγματικότητα ότι τώρα, στην εποχή που ζούμε και της πληροφορίας που έρχεται χυμαροδός, θα λέγαμε έτσι, στον καθένα από εμάς, χρειάζονται ορισμένα φίλτρα. Ορισμένα φίλτρα. Και αυτά τα φίλτρα είναι η δική σας εμπειρία και η θέληση. Αφηθείτε λοιπόν κάθε τι που το μαθαίνετε να το μαθαίνετε εμπειρικά. Σας είπανε μια σοφία, ακόμα και όλες αυτές τις αρλούμπες που λέω εγώ. Πάρτε αυτές τις αρλούμπες και βάλτε στη ζωή σας. Δοκιμάστε την πρακτικά, στο εδώ και τώρα. Στο εδώ και τώρα, πρακτικά, στην ψυχολογία σας. Δοκιμάστε αυτά τα πράγματα που λέει η χημεία, μήπως υπάρχουν και στον κόσμο. Δοκιμάστε αυτά που λέω για το σύμπαν, μήπως γίνεται η ψυχολογία μας. Δοκιμάστε τις αναστροφές που μιλάνε για τους πλανήτες, για τα ηλεκτρόνια, μήπως γίνεται και στις ψυχές μας και στους πλανήτες. Αυτό θέλω να σας πω, φίλοι μου, αν δεν τα δοκιμάσετε πρακτικά στο εδώ και τώρα, και αν ορισμένα πράγματα, επειδή έχουμε το συναίσθημα εμείς, το μέγιστο αυτό πράγμα που μας κάνει να μπορούμε να βάζουμε ένταση σε ορισμένα πράγματα από τους ανέστητους, τους κρυοαίματους, έτσι μπορούμε να πούμε, τι γίνεται? Εκμεταλλευτείτε, πάρτε το κατά καρδά, με την έννοια όχι απλά να πονέσετε χωρίς λόγο, όχι να γίνετε υπερευαίσθητοι με αυτή την έννοια. Κατά καρδά σημαίνει να το πάρουμε στο κέντρο μας. Και επειδή ξέρουμε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο κοντά στο κέντρο μας, επειδή δουλεύει διαφορετικά, με άλλο πιο μεγάλο ηλεκτρομαγνητικό κύμα από την νοημοσύνη του εγκεφάλου, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δύο πρέπει να τα φέρουμε σε ένωση. Γιατί το ηλεκτρομαγνητικό κύμα της καρδιάς μπορεί και συναμβάνει πράγματα, αλλά δεν έχει κρίση. Και κάθε φορά το ηλεκτρομαγνητικό κύμα της καρδιάς που συναμβάνει πράγματα, τι κάνει? Παίρνει την πληροφορία διαισθητικά. Ο νους μας πρέπει αυτή την πληροφορία κάπως να την αναπαράξει. Το καταλαβαίνετε? Αλλά τι κάνει? Δεν μπορεί στο μέγεθος εκείνο που μπορεί, γιατί ο νους μας είναι εγκλωβισμένος στα φίλτρα του που έχει και στις πεπιδήσεις του. Οπότε χάνει πάρα πολύ από τη διαστατικότητα και την ανεβάζει εδώ πέρα σε ένα άλλο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που είναι πολλές φορές μικρότερο. Καταλαβαίνετε τι λοιπόν τι λέω. Εμείς πρέπει τώρα, επειδή είμαστε εδώ, τι να κάνουμε, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα παραπετάσματα για να μπορούμε να συλλάβουμε έτσι, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θα λέγαμε, της καρδιάς. Έτσι λοιπόν θα έρθει μια ανώτερου τύπου νοημοσύνη, έτσι, που θα είναι η συμπεριφορά ανάμεσα στο κεφάλι και στην καρδιά όσον αφορά τα όργανα. Ή θα μπορούσαμε να πούμε και στα δύο ημισφαίρια. Ή θα μπορούσαμε να πούμε στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ή θα λέγαμε στο πνεύμα και στην ύλη. Καταλάβατε, σε όλες τις ζεύξεις που γίνονται, έτσι, κάθε φορά που έρχεται η ώρα να μαζέψουμε τον Δία πίσω. Λοιπόν, φίλοι μου, μέχρι εδώ αυτά που είπαμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, έτσι, αν σας άρεσε, κοινοποιήστε, γίνετε συμμέτοχοι, συνεργοί σε αυτό το πράγμα που κάνουμε. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τη βοήθειά σας, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και πάλι, ειρήνη σε όλους. Και δεν λέει να κλείσει με τίποτα.